Ράγδες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 25χρονου Μιχάλη Ευαγγέλου τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου του 1998 στο Lady Smile. Πρόσωπα που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις αποφάσισαν να λύσουν τη σιωπή τους μετά τη δημόσια έκκληση της αστυνομίας προς το κοινό να βοηθήσει τις έρευνες. Έχουμε λάβει αριθμών τηλεφωνημάτων τα οποία στηρίζονται με άκρα μυστικότητα και χεμήθεια και τα οποία θα διερευνηθούν. Οι ανακρίτες των βάσεων επιχειρούν να ρίξουν φως 23 χρόνια μετά, με την ελπίδα ότι η τεχνολογία θα αποκαλύψει τα πρόσωπα που έστησαν καρτέρι θανάτου στον 25χρονο οικοδόμο. Οι έρευνες ξεκίνησαν την 1η Φεβρουαρίου με συλλογή τεκμηρίων τα οποία τη χάνουν επανεξέτασης στη βάση της νέας μεθοδολογίας DNA, ενώ 20 μάρτυρες έχουν κληθεί εκ νέου για κατάθεση. Έχουν γίνει εξετάσεις ορισμένων τεκμηρίων στο Ινστιτούτο Γενετικής, έχουν γίνει κάποιες περαιτέρω εξετάσεις με το Τμήμα Αποτυπωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, της αστυνομίας, και έχουμε και κάποια άλλα τεκμήρια και κάποιες άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις που μπορεί να γίνουν ίσως στην Αγγλία. Το θύμα το οποίο ετοιμαζόταν για τους αραβώνες του είχε παλέψει με τους δολοφόνους και είχε συρθεί αιμόβυρτο 50 μέτρα μέχρι το αυτοκίνητο του. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν ήταν άνθρωπος της νύχτας ή να έχει υπάρξει ματριά που να το δω. Να το δείχνει ότι ενέχεται σε δίκτυο ναρκωτικών. Δεν υπάρχει κάτι εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος του, οπότε βλέπουμε όλες τις πιθανότητες ξανά από την αρχή. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών τίθεται εκ νέου η επίθεση που δέχτηκε ο Ευαγγέλου ένα περίπου μήνα πριν από το άγριο φωνικό στο διαμέρισμά του από πρόσωπο που του είχε δανείσει μικρό χρηματικό ποσό.